Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι από εμάς. Βρισκόμαστε, όπως ήδη έχουμε πει, στο Ζάπιο. Βεβαίως, η καρδιά μας είναι στους Δελφούς, στο Delphi Forum. Φέτος εκπέμπει από εδώ, αλλά του χρόνου και πάλι εκεί. Είχαμε υποσχεθεί λίγο πριν μία κουβέντα. Έχουμε προλογίσει την σημερινή μας κουβέντα για τις επενδύσεις. Ο κύριος Τσακίρης είναι και πάλι κοντά μας. Και έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, ο οποίος, κύριε Τσακίρη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τραπεζικά. Είναι ο founder και managing partner του EOS Capitals, ο κύριος Απόστολος Τσαμβακάκης, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του και μαζί με εσάς θα κάνουμε μια συζήτηση για τις επενδύσεις στη μετά-COVID εποχή. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας παρακολουθήσετε, www είναι το delphiforum.gr. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, δεν έχετε εγγραφεί, δεν έχετε κάνει register σε άπτες στα ελληνικά, θα μπείτε, θα πάρετε τον κωδικό και μπορείτε να συμμετέχετε στην συζήτησή μας, στέλνοντας και τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά περίπου. Θα διαχειριστούμε το χρόνο και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Τσακίρη, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Είπαμε, έχετε το πορτοφόλι των ΕΣΠΑ. Σε σχέση με αυτό το μεγάλο πακέτο που έρχεται στη χώρα μας, ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού, κύριε Τσακίρη, ότι αυτά τα χρήματα του Recovery Fund, που είναι 32 συν τα υπόλοιπα ΕΣΠΑ, συν το καινούριο ΕΣΠΑ, όλοι μαζί, ίσως φτάσουμε και στα 60, ότι αυτά τα χρήματα δεν θα σπαταληθούν, δεν θα δοθούν σε επιχειρήσεις ή σε κλάδους ως χάρες, δεν θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ζόμπι. Έχετε, πέρα από την πολιτική βούληση, την επιθυμία, τη στρατηγική και το πρόγραμμα να το κάνετε αυτό? Κύριε Νικόλτσιου, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση αυτή. Η απάντηση μου μπορεί να είναι πάρα πολύ σύντομη. Αυτό που είπατε δεν θα γίνει. Δεν θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν, εταιρείες ζόμπι κλπ. Η κυβέρνηση έχει το πλάνο, έχει τη στρατηγική, έχει και τη βούληση προφανώς, αλλά υπάρχει και ο μηχανισμός προκειμένου αυτά τα χρήματα, το σημαντικό αυτό κομμάτι που φτάνει ίσως και τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια, να διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία, σε έργα τα οποία είναι αναγκαία και σε δράσεις οι οποίες θα προάγουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, έτσι ώστε οι πολίτες πραγματικά να δουν το όφελος στην τσέπη τους, να το πω έτσι, σε τελική ανάλυση. Κύριε Τσακίρη, αισιοδοξείτε ότι δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία και επειδή εσείς γνωρίζετε καλά και την αγορά και τα τραπεζικά, πού κατά τη γνώμη σας πρέπει να διοχετευτούν αυτά τα χρήματα? Καταρχάς, η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει πραγματικά να δει τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αίσθηση ότι με τα χρήματα αυτά, γιατί είναι πολλά χρήματα, θα αλλάξει πραγματικά η χώρα. Η απάντηση είναι ότι συνήθως πρέπει να πάνε εκεί που έχει μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή στην οικονομία. Θα πω μερικά παραδείγματα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι πρέπει να πάει σε υποδομές. Οτιδήποτε έχει σχέση με πράσινο και προφανώς και η πράσινη ενέργεια. Ψηφιοποίηση. Τρόφιμα. Είτε αφορούν πρωτογενή τομέα είτε αφορούν μεταποίηση. Γιατί όχι σε εταιρείες οι οποίες είναι βιομηχανίες και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και βεβαίως γιατί όχι και οι εταιρείες, τα startups. Ελπίζω ότι όταν θα πάνε όλα καλά, αυτό θα έχει και μια επιπλέον θετική έτσι, εικόνα στην αγορά, ότι πολλά μυαλά τα οποία έχουν φύγει την περίοδο της κρίσης θα γυρίσουν πίσω, που τα έχουμε και πολύ ανάγκη. Ακούσαμε, κύριε Τσακίρη, την άποψη της αγοράς για το πού πρέπει να πάνε αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, ποιος τελικά θα αποφασίσει πού είναι οι πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας? Είναι η αγορά, είναι οι Ευρωπαίοι, είναι ποιοι άλλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο και κατά πόσον όλοι αυτοί οι stakeholders άπτες στα ελληνικά θα καταλήξουν ένα ορθολογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, καταρχήν η Ευρώπη βάζει το γενικό περίγραμμα των στόχων. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό που είπε πριν ο κ. Τσαμβακάκης. Η Ευρώπη θέλει μία Ελλάδα, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, μία Ελλάδα ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή. Άρα προς αυτούς τους τομείς θα κατευθυνθούν αυτές οι επενδύσεις. Όσον αφορά τους stakeholders, όπως είπα, η Ευρώπη βάζει το περίγραμμα, η αγορά και η κοινωνία δείχνει τις ανάγκες και η κυβέρνηση, έχοντας και συντονιστικό ρόλο, υλοποιεί αυτό το πλάνο, έχοντας παράλληλα και τη στρατηγική. Παρ' όλα αυτά, τους βλέπετε όλα αυτούς σε αρμονία?
Είναι σε αρμονία και θα είναι σε αρμονία, διότι το, όπως σας είπα, αυτή η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάντα σε τέτοιου είδους μεγάλες προκλήσεις που θα αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα της Ελλάδας, στο τέλος θα πιθανεύσει η λογική και οι πραγματικές, να το πω έτσι, δυνάμεις στην αγορά και στην κοινωνία, ώστε το τελικό προϊόν να είναι αυτό που συμφέρει όλους. Ίσως επειδή έχει ζήσει στην Ευρώπη, είναι πολύ αισιόδοξος ο κ. Τσακίρης. Ωστόσο, είδαμε ότι αυτό το recovery fund, κύριε Ταμακάκη, προέκυψε από μια σκληρή μάχη βορανότου, από μια Ευρώπη για την οποία εσείς έχετε μιλήσει πρόσφατα και έχετε κάνει λόγο για έλλειμμα ηγεσίας. Και κατά πόσον τελικά πιστεύετε ότι αυτή η αντίδραση ήρθε ομαλά, ήρθε όμορφα και είναι αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρώπης? Η Ευρώπη έδειξε δύο πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά με πολύ βαρύ τρόπο, με το περίφημο μπαζούκα. Η πολιτική Ευρώπη, να το πω έτσι, αντέδρασε αργά. Η καθυστέρηση των 2 μηνών δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω ότι ο γαλλογερμανικός άξονας έδωσε τη λύση του Recovery Fund. Πρέπει να σας πω ότι ειδικά για τη Γερμανία έδειξε ότι τελικώς, έστω και με καθυστέρηση, ότι είναι ο ηγέτης της Ευρώπης. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ πιο αισιόδοξος τώρα και για το πολιτικό και για το οικονομικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι ήμουν στην αρχή της κρίσης, όπου πραγματικά ανησύχησα ιδιαίτερα. Ναι, λέτε τέλος καλό, όλα καλά. Όμως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, γιατί αυτή είναι μια εξελεκτική πορεία. Ναι, θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται τους επόμενους μήνες. Είναι προφανές ότι τα βασικά χρήματα θα αρχίσουν να πέφτουν από το 2021 και μετά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα έχουμε 4 με 7 χρόνια, αν βάλεις μέσα και το ΕΣΠΑ, περίπου έχουμε μια 7ετία, 8ετία για να τα χρησιμοποιήσει η χώρα. Άρα είναι μια μακριά διαδικασία. Αλλά είναι εκεί όμως και είναι σημαντικό. Σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία προφανώς στην EIB, στο EIF. Αυτή η εμπειρία κατά πόσον θα συμβάλλει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που ετοιμάζετε για το άμεσο μέλλον? Κοιτάξτε, η δουλειά μου για πολλά χρόνια πριν ήταν να κάνω επενδύσεις και προγράμματα χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρώπη. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό εδώ στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα, ελάχιστα τροποποιημένα για να είναι σε αρμονία με το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνουμε και εδώ. Και ουσιαστικά η διαφορά φαίνεται στην ταχύτητα με την οποία γίνανε τα τελευταία χρηματοδοτικά εργαλεία, που πήρε 1 με 2 μήνες στη χειρότερη περίπτωση, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά και να ξεκινήσουν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις. Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, ειδικά με το πρώτο χρηματοδοτικό προϊόν. Καθώς προχωράμε, τα ξεπερνάμε αυτά. Όλοι μαθαίνουμε πώς να τα χειριζόμαστε, εμείς, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε σιγά σιγά να εξελιχθούν όπως το περιμένουμε. Τι να περιμένουμε για το άμεσο μέλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, έως τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών δημιουργήσαμε ένα δίχτυ δράσεων και προγραμμάτων, έτσι ώστε να πιάσουμε σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, ξεκινώντας από την επιστρεπτέα προκαταβολή, πηγαίνοντας στην ενίσχυση των αυτοπασχολουμένων, μετά στην επιδότηση των τόκων των επιχειρηματικών δανείων, στο ΤΕΠΗΧ, στο εγκυοδοτικό. Κάθε μία εταιρεία θεωρούμε ότι κάπου πιάστηκε και κάπου ενισχύθηκε. Άρα μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε με πιο εξειδικευμένα εργαλεία για τις ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις στη μετά-COVID εποχή. Για παράδειγμα, θα υπάρξει ένας μεγάλος υπερδανισμός σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, των επιχειρήσεων για το άμεσο μέλλον, γιατί είναι η χρηματοδοτήση σε κεφάλαιο κίνησης. Δημιουργούμε προϊόντα τα οποία θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια των εταιριών, δηλαδή την άλλη μεριά του ισολογισμού τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πιο εξειδικευμένα σχεδιάζουμε ένα συνεπενδυτικό ταμείο για private equity, που λέμε. Όσον αφορά προϊόντα για να βοηθήσουν μικρότερες επιχειρήσεις, σχεδιάζουμε ένα εγκυοδοτικό, και εδώ είναι είδηση αν θέλετε, σχεδιάζουμε ένα εγκυοδοτικό προϊόν για εγγυητικές επιστολές του ΕΣΠΑ.
Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά χρόνια τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα πρόβλημα να λάβουν εγγυητικές επιστολές προκειμένου να ξεκινήσουν ένα έργο ΕΣΠΑ. Γιατί το ΕΣΠΑ το ίδιο ζητάει εγγυητικές επιστολές από την τράπεζα. Εμείς δημιουργούμε ένα προϊόν εγγυήσεων, ώστε αυτές οι εταιρείες να παίρνουν πολύ πιο εύκολα εγγυητικές επιστολές και έτσι να αρχίσει να γυρίζει το ΕΣΠΑ. Αρκούνε, κύριε Τσακίρη, αυτά τα εργαλεία? Και πολλά άλλα. Θα επανέλθω. Ναι, νομίζω ότι εξετάζουν ο Υπουργός, νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και διάφορα άλλα, τα οποία φαντάζομαι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα βγουν, κυρίως με τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο του. Όχι, δεν αρκούνε. Κοιτάξτε, η χώρα θέλει περισσότερο equity, θέλει περισσότερα ίδια κεφάλαια. Είναι αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι ο μέσος δανεισμός ανά επιχείρηση θα αυξηθεί. Άρα οι ανάγκες για κεφάλαια είναι μεγάλες. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς, παρόλη την κρίση αυτή, οι προγραμματισμένες 4 επενδύσεις, τις οποίες είχαμε αποφασίσει για φέτος, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πριν την κρίση, ήμασταν κοντά σε 6, τις οποίες βέβαια σταματήσαμε για να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει η κρίση πάνω στις επιχειρήσεις. Τις 4 προγραμματισμένες επενδύσεις που είχαμε για φέτος θα τις κάνουμε. Επίσης είχαμε 4 προγραμματισμένες επενδύσεις για το 2021, τις οποίες επίσης θα τις κάνουμε. Δεν θα σταματήσει να κυλάει η ζωή. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους τελευταίους μάλιστα 2 μήνες, βλέπουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από επιχειρηματίες για να ζητάνε επιχειρηματικά κεφάλαια του είδους που διαχειριζόμαστε εμείς. Άρα είμαι μάλλον θετικός, περισσότερο θετικός, ίσως τώρα μέσα στην κρίση από ότι ήμουν πριν την κρίση. Αυτό είναι το περίεργο, αλλά έτσι. Ωραία, να προκαλέσουμε λοιπόν λίγο περισσότερο τον κύριο Τσακίρη ό,τι αφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη μετά-COVID εποχή. Δηλαδή, τι πιο φιλόδοξο μπορείτε να φτιάξετε? Κοιτάξτε, αυτό δεν θα ήθελα να το εξειδικεύσω πολύ, αλλά θα σας πω το γενικό περίγραμμα, τη γενική στρατηγική, για να καταλάβουμε πώς πάμε στα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχούς ροής μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, έτσι ώστε τα οποία θα δουν, συγγνώμη, και αντικυκλικά, δηλαδή όταν πέφτει ο κύκλος της οικονομίας θα έρχεται να βοηθάει όλο αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεχής ροή ρευστότητας. Αυτή η ροή ρευστότητας μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Είτε ίδια κεφάλαια, όπως λέει ο κ. Σταμβακάκης, είτε εγγυή σε δάνεια, είτε δάνεια, ή οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι ώστε συμπληρωματικά να βοηθάει την κυκλοφορία της ρευστότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κυκλοφορία της ρευστότητας μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και μεγάλη μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων. Γιατί ουσιαστικά εκεί είναι που κερδίζουμε και τον όγκο. Φαντάζομαι το EOS Capitals είναι ένα πρώτο βήμα, αυτές οι επενδύσεις. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από εσάς, ειδικά τώρα? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των εταιριών private equity στην Ελλάδα διαχειρίζεται περίπου 550-600 εκατομμύρια. Άρα, ακόμα και αν τα μοχλεύσεις, είναι σταγόνα στον ωκεανό στις ανάγκες της οικονομίας. Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 0,045 του ΑΕΠ επενδύσεις και ελληνικών και ξένων funds στη χώρα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 0,55, δηλαδή είμαστε 12 φορές κάτω. Αν δούμε δε τη συμμετοχή των ελληνικών private equity, είναι αστείο το νούμερο, δηλαδή είναι 0,001. Χρειάζονται περισσότερες ομάδες, διαχειριστικές ομάδες, με εμπειρία, που να διαχειρίζονται τέτοιου είδους κεφάλαια, ένα, και δύο, ότι τα ήδη υπάρχοντα private equities να σηκώσουν και παραπάνω funds, γιατί έχουν την εμπειρία της αγοράς περισσότερο από τον κάθε ξένα. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια στο EOS Capital, ξέραμε ότι δεν ξεκινάμε κάτι για να το τελειώσουμε με αυτό που έχουμε κάνει ήδη, αλλά για να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως, έχουμε στο μυαλό μας να σηκώσουμε περισσότερα χρήματα και μάλιστα και για άλλες δραστηριότητες πέρα από τις μικρομεσαίες, τις οποίες σήμερα επικεντρωνόμαστε. Ο ρόλος των τραπεζών, κύριε Τσακίρη. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω για τον ρόλο των τραπεζών σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μεγάλες βέβαια. Οι τράπεζες είναι μέρος του συστήματος, είναι προμηθευτές των εταιριών, προμηθεύουν χρήματα. Δεν μπορούμε να τις βγάλουμε από την εξίσωση, για αν η ερώτησή σας πήγαινε προς τα εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, και συμφωνούμε και με τις διοικήσεις των τραπεζών,
με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουμε εμείς, τα οποία είναι ουσιαστικά risk sharing, μοιράζουμε το ρίσκο, αυτές να ανοίξουν σημαντικά την περίμετρο των κριτηρίων που δανειοδοτούν, έτσι ώστε πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων να λάβει δάνεια, ειδικά για κεφάλαιο κίνησης, και η οικονομία να επανεκκινήσει όπως προβλέπουμε να επανεκκινήσει. Προφανώς οι τράπεζες θα πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ να καλύψουμε μέρος αυτού του ρίσκου. Θα υπάρχει μόχλευση αρκετή, ρευστότητα σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις τράπεζες δεν υπάρχει. Είδατε τώρα και το προχθεσινό την ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί στον Πρωθυπουργό ότι μέχρι το τέλος του χρόνου έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αγορά, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό για ένα χρόνο πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ελπίζουμε να τηρήσουν την υπόσχεσή τους, εμείς τηρούμε τις δικές μας, για να δούμε πραγματικά μετά μια καινούργια Ελλάδα μπροστά μας. Επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στις τράπεζες και στα καλά και στα κακά και στην κρίση και στην άνοδο, πού άφησε ο COVID τις τράπεζες, σε ποιο σημείο και πού θα τις βρει? Κοιτάξτε, οι τράπεζες πριν την κρίση του COVID είχαν κάνει δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούσαν. Το ένα είναι ότι είχαν βελτιώσει πολύ τη ρευστότητά τους πριν τον COVID. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, ήταν περίπου στο 90% δάνεια προς καταθέσεις, όταν παλιά ήταν 130% και πάνω. Και το δεύτερο ήταν ότι είχαν αρχίσει να διαχειρίζονται τα κακά δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, με αρκετά σωστό τρόπο, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Η κρίση αυτή φέρνει τα πράγματα πιο πίσω. Πρώτον, τα NPEs, αυτά που λέμε κόκκινα δάνεια, έτσι θα αυξηθούν. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Άλλοι μιλάνε για 10 δισεκατομμύρια, πιθανώς να είναι και παραπάνω. Προσωπικά πιστεύω θα είναι και παραπάνω. Και πώς το διαχειρίζεται κανείς αυτό? Το διαχειρίζεται με αναχρηματοδοτήσεων. Αναχρηματοδοτήσεων με τη βοήθεια την οποία προσφέρει το ΕΤΕΑΝ. Ήδη το ΕΤΕΑΝ καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι τόκων το οποίο πρέπει να πληρωθεί. Και με πιο χρηστή διαχείριση, αν θέλετε, των προβλημάτων. Ταυτόχρονα. Φέτος οι τράπεζες θα έχουν μια δύσκολη χρονιά, πιθανότητα θα είναι όλες οι ζημίες. Και επίσης πρέπει να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο πιο νωρίς. Ούτως ή άλλως έπρεπε να το αλλάξουν, αλλά τώρα πια αυτή η κρίση θα φέρνει τα πράγματα πολύ πιο μπροστά. Για να φανταστείτε, το 2008 το 40% των συναλλαγών στις τράπεζες γινόντουσαν στα καταστήματα. Πριν την κρίση ήταν ούτε 18% και τώρα ήταν το 8%, που σημαίνει ότι τα δίκτυα δεν παίζουν το ρόλο που παίζανε παλιά. Δεν είναι εύκολο να τα μαζέψεις όμως αυτά, έτσι, θέλει πολλή δουλειά. Τώρα, η ECB και ο SSM πήρε πολύ γρήγορα μέτρα που για να διευκολύνει τις τράπεζες. Και η ρευστότητα την οποία είπε ο Υπουργός, και σε επίπεδο κεφαλαίων, απαιτούμενων κεφαλαίων. Και χαλάρωσης. Χαλάρωσε τα απαιτούμενα κεφάλαια τα οποία πρέπει να υπάρχουν, συν και το πώς καταγράφονται τα κόκκινα δάνεια. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ το τραπεζικό σύστημα. Τουλάχιστον για τα 2,5 επόμενα χρόνια εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις διοικητικά για τις τράπεζες όσον αφορά το μέλλον τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για 2,5 χρόνια το τραπεζικό σύστημα θα είναι ήρεμο. Άρα οι πιθανότητες που δίνω είναι ότι το τραπεζικό σύστημα θα ανταποκριθεί στους καιρούς. Ήδη από ό,τι καταλαβαίνω τα πράγματα δεν πάνε άσχημα. Αυτό που ελπίζω είναι οι χρηματοδοτήσεις αυτές οι καινούργιες να μην δημιουργήσουν ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων, ώστε να μην έχουμε παραπάνω προβλήματα στα επόμενα χρόνια. Αν είμαστε τυχεροί και βελτιωθεί και η κατάσταση της οικονομίας στα επόμενα χρόνια, πολύ ευελπιστούμε. Εγώ είμαι και θειασότης του γιου, όχι του βε, της γιου αντίδρασης. Πιθανώς όλα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα στο μέλλον από ό,τι βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με τη δική σας πρόβλεψη. Βεβαίως πήραμε το θετικό μήνυμα από τον κύριο Τσακίρη. Η μετά-COVID εποχή στην Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη μέρα? Θα χαθεί ή θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα, η οποία θα ξημερώσει για την Ελλάδα, αλλά μέχρι να ξημερώσει θα έχουμε γκρίνιες, ως συνήθως, θα έχουμε τριβές, θα έχουμε τσακωμούς, θα έχουμε, αλλά πάντα έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Θα ξημερώσει αυτή η καινούρια μέρα, σύντομα, η οποία θα είναι καλύτερη και θα πάμε παρακάτω. Είμαι
αισιόδοξος 100%. Γυρίσατε πρόσφατα στο επιχειρήν και συνεχίζετε το επιχειρήν και τις επενδύσεις βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο στην εποχή COVID. Τελικά αυτή η επιλογή σας δικαιώνει, συνεχίζει να σας δικαιώνει? Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχω κάνει τόσα χρόνια. Βέβαια, εγώ έχω περάσει και εκτός από τράπεζες, έχω περάσει και από επιχειρήσεις. Οπότε έχω πάρει μια αίσθηση τι σημαίνει επιχειρηματικότητα αρκετά καλά. Δεν το μετανιώνω καθόλου. Αυτό που θα ήθελα να πω στη συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματός σας είναι ότι, για να σκεφτούμε λιγάκι, είναι 60 δις. 60 δις. Έτσι, είναι ένα τεράστιο νούμερο για αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα χαθούν αυτά τα χρήματα, δεν θα σπαταληθούν. Τον μαχαίρι, έχουν τον καρπούζι. Εάν αυτά τα χρήματα πάνε σωστά, σας λέω, θα ξυπνήσουμε κάποια μέρα και θα τρίβουμε τα μάτια μας γιατί θα μιλάμε για διαφορετική χώρα. Πραγματικά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μέσα από αυτή την κρίση ίσως βγει κάτι πάρα πολύ θετικό. Και δεν αναφέρομαι στη δικιά μου γενιά, γιατί είμαι πιο μεγάλος από τον Γιάννη, αλλά αναφέρομαι στις επόμενες γενιές, οι οποίες είναι πολύ πιο καλά κατηρτισμένες, πολύ πιο εξωστρεφείς από ό,τι είμαστε εμείς στην ηλικία τους. Άρα λοιπόν θα τους δοθεί μια ευκαιρία η καινούργια γενιά να μπορέσει να ανθίσει μέσα σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον. Είμαι αισιόδοξος, θέλω να σου πω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Λέτε ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς που τεχνοκράτη μπορούμε να σας αποκαλέσουμε, βάλτε τα εργαλεία, βρείτε τους τρόπους, προκειμένου αυτά τα χρήματα να μην χαθούν, προκειμένου να μην ανακυκλώσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Είμαστε εντάξει, συνεχίζουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τσακίρη, για την παρουσία του σήμερα εδώ, τον κύριο Τσαμβακάκη. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Δίνουμε τη σκητάλη στους επόμενους ομιλητές.